Γεια σας, εδώ σήμερα θα σας δείξω ένα κόλπο το οποίο μπορούμε να εξολοθρέψουμε όλες τις σφίγγες που έχουμε στον κήπο, στο συντριβάνι όπως έχω εγώ εδώ πέρα εδώ τώρα, γιατί το καλοκαίρι μας βασανίζουν και έχουμε πάρα πολλές και αναγκαζόμαστε για πολλούς λόγους να μην τα δουλεύουμε, γιατί έχουν φωλιές τριγύρω και κάνουν πάρα πολλά κακά πράγματα. Λοιπόν, όπως θα δείτε, γιατί έχω πετάξει, έχω τώρα κάποιες μέρες και πετάω διαρκώς κάτω εδώ σφυγγές, γιατί τις σκοτώνω, τις τρώνε τα μυμίγια, όπως είναι εδώ πέρα εδώ. Δηλαδή, κατά κουβάδες μπορεί να έχω πετάξει και 100-150. Αυτές είναι χθεσινές. Ο τρόπος για να τις σκοτώσεις είναι απλός. Απλά χρειάζεται μετά καθαρισμό. Δηλαδή, μπορεί να την δουλέψεις για 9 εβδομάδες, έτσι να σκοτώσεις όσες θέλεις και μετά δεν το ξανακάνεις πάλι. Για αρχή θα σας πω ότι το βάζεις σε λειτουργία κανονικά όπως είναι τώρα εδώ πέρα εδώ και γεμίζουμε κανονικά τις στάβες. Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι, καθώς γεμίσουν, να ρίξουμε μια χλωρίνη υγρή παχύρευστη, η οποία δημιουργεί τον ανθρωπισμό. Αυτός ο αφρισμός που κάνει, βλέπετε εδώ μέσα εδώ, είναι πάρα πολύ τοξικός για τις φύγγες. Μόλις έρχονται σε επαφή πάνω, αμέσως πεθαίνουν. Το αποτέλεσμα είναι και έχει μείνει και αυτή εδώ πέρα εδώ έτσι. Και πάρα πολλές άλλες. Και ζουζούνια και οτιδήποτε άλλο. Άρα μπορούμε να καθαρίσουμε το σπίτι και γενικά το νερό, αν έχουμε σφίγγες μέσα στο σπίτι μας, με ένα αντιλιάκι το οποίο κάνει ανακυκλοφορεί το νερό, να δημιουργεί αφρισμό, να βγαίνουν οι σφίγγες να πίνουν εκεί νερό και να τις πετάμε μετά με σκουβάδες. Αυτά για το πώς μπορούμε να σκοτώσουμε τις σφίγγες στο σπίτι μας. Και όπως βλέπετε δεν θα έχουμε μετά καμία. Λοιπόν, χάρηκα. Κοιτάξτε εδώ πόσες έχω πετάξει χτες. Και γενικά, όποτε έχει πολλές, σκοτώνουμε την καμία, τώρα κοιτάει και τα μυρμήγια. Τι να κάνουμε. Ένα βιντεάκι από το κανάλι Τζος Μαξός. Γεια σας. Λοιπόν, για να δείξουμε από την αρχή τι κάνουμε. Χρησιμοποιούμε μια παχύρευση χλωρίνη, ρίχνουμε μια ποσότητα γύρω στα 50 γραμμάρια, 90 ανάλογα σε όλο ο καθένας. Μπορεί να το βάλουμε σε ένα κουβά με δέντρο να το ανακατέψουμε, να το αφήσουμε και γίνεται το διάλειμμα αυτό όξινο, ώστε να γίνει αυτό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα εδώ γίνεται μετά σε μία μέρα, ξεκινάνε και όποια κουμπάει εδώ μέσα εδώ, ψοφάει. Και γενικά μπορείς να καθαρίσεις από πολλά πράγματα και ζωήθεια που έχει μέσα εδώ. Το μόνο κακό της υπόθεσης είναι ότι σε αυτό εδώ το αντιλιάκι για μία μέρα κάνει αφρό. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να απαλλαγείτε από τις φύγες. Για ενοχλητικά έντομα τα οποία μπορούν να σε τσιμπήσουν και γενικά να κάνουν πολλά άλλα πράγματα. Ένα βιντεάκι από το κανάλι Τζος Μαψός. Πώς μπορείτε να απαλλαγείτε από τις σφίγγες αν έχετε στον κήπο σας και γενικά οπουδήποτε αλλού μόνο με ένα υλικό. Γεια σας.